Καλησπέρα σας. Μετά τις διεθνείς εκθέσεις του Hong Kong και του Μιλάνο, όλο το ενδιαφέρον του επαγγελματικού κύκλου της Γούνας στρέφεται πια στην έκθεση που θα διοργανώσει ο ΣΕΚ στην Αθήνα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρή παρουσία πελατών και ο στόχος σε εισαγωγικά έχει επιτευχθεί. Ένα πολύ βασικό είναι ότι μας στηρίζουν όλα τα μεγάλα δημοπρατήρια και τα τέσσερα δημοπρατήρια στηρίζουν την έκθεση της Αθήνας και αυτό δείχνει μια μεγάλη εμπιστοσύνη που μας δείχνουν τα δημοπρατήρια για το εγχείρημα που κάνουμε τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Μπορούμε να πούμε συγκεντρωτικά ότι έχουμε μια πάρα πολύ αυξημένη ζήτηση από τους πελάτες μας για να έρθουν και να επισκεφθούν την έκθεση. Αυτός ήταν και βασικά ο στόχος όταν ξεκινήσαμε για φέτος, να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό. Έχουμε μπει, η φιλοσοφία της έκθεσης φέτος ήταν να επιδοτήσουμε τους πελάτες και όχι τα περίπτερα, έτσι ώστε σε μια δύσκολη χρονική στιγμή όπως είναι η φετινή, να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε εμπορικούς επισκέπτες. Πόσοι συμμετέχουν συνολικά και από πού? Κοιτάξτε, επειδή τις τελευταίες μέρες έχει γίνει μεγάλη διαφήμιση στο ότι υπάρχει και θα υπάρξει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από εκθέτες και ο αριθμός αλλάζει συνεχόμενα. Οπότε κάθε μέρα προστίθενται και καινούργιοι εκθέτες και δεν μπορούμε να σας δώσουμε ένα ακριβό ακριβή αριθμό. Άρα δεν έχετε συγκεκριμένο αριθμό εκθετών. Ναι, είχαμε 30 εκθέτες οι οποίοι ήταν η αρχή, αλλά συνέχεια κάθε μέρα προστίθενται και καινούργιοι. Πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί το κλίμα πέρα από το Μιλάνο και στην έκθεση της Αθήνας το ευνοϊκό και λίγο το αισιόδοξο? Πιστεύουμε ότι θα είμαστε η έκθεση με τους περισσότερους Ρώσους πελάτες. Δεν το πιστεύουμε, είναι, είναι γεγονός βασικά. Γιατί... ξέρουμε ποιοι έρχονται και είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι ήταν σίγουρα στο Hong Kong και από τον Μιλάνο. Και εκτός από τους Ρώσους πελάτες έχουμε και πελάτες από, και από άλλες αγορές, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Ευρώπη, όπως είναι η... Οι μεγαλύτερες εταιρείες από την Κορέα θα έρθουν στην έκθεσή μας και μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Κίνας θα έρθει στην έκθεσή μας. Σχετικά με τις παράλληλες εκδηλώσεις υπάρχει κάτι νέο? Με τις παράλληλες... Ναι, έχουμε τα workshop αυτά που δουλεύουμε κάθε χρόνο μαζί με τη ΣΑΚΑ. Θα υπάρχει διαγωνισμός νέων σχεδιαστών, εργαστήρι γουναρικών και θα έχουμε και, και μια παρουσίαση στο πώς ήταν παλιά η Γούνα. Επίσης θα έχουμε και το νέο φόρουμ τάσεων μόδας για τη Γούνα, μοναδικό και πρωτοποριακό. Που το δημιούργησε ο ΣΕΚ και το έχει κάνει εδώ και καιρό. Το παραδοσιακό εργαστήριο το ανέφερε ο Γιώργος. Αυτά. Αλλά δεν ότι έχουμε μεγάλη... το εργαστήριο που έχετε εκεί για να δημιουργήσετε ενδιαφέρον για νέους εργάτες στις εκθέσεις ή ποιον άλλο στόχο εξυπηρετεί η ύπαρξη του εργαστηρίου? Η ύπαρξη του εργαστηρίου πρώτον έχει και αρκετοί επισκέπτες έχουν ενδιαφέρον να δουν πώς κατασκευάζεται μια γούνα και είναι μια ευκαιρία όλοι αυτοί να δουν, όλοι οι επισκέπτες να δουν πώς κατασκευάζεται μια γούνα, αλλά επίσης και οι μαθητές που έρχονται, που κάνουμε το workshop, που παρακολουθούν πώς γίνεται μια γούνα και είναι από την πλευρά της πληροφόρησης για την κατασκευή γούνα το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Αληθεύει κύριε Σαλαγιάννη ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στην επίσκεψη, στην επισκεψιμότητα, την σίγουρη Ουκρανών? Ναι. Και υπάρχει και αριθμός, ποσοστό που μπορεί να ανακοινωθεί για φέτος? Για ακριβώς νούμερο δεν θα σου πω, αλλά είναι πάνω από 300% από πέρσι. 300%. Ναι. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το κλίμα με τη Ρωσία σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις με την Τουρκία, που αν πούμε ότι ήταν ανταγωνίστρια κατά κάποιο τρόπο στις εξαγωγές? Η Τουρκία δεν νομίζω ότι ήταν μεγάλος ανταγωνιστής. Η Τουρκία βέβαια ψώνιζε από εμάς, οπότε είναι και, είναι και ένα πρόβλημα αυτό, ακόμη περισσότερο που είχα. Για το θέμα της βίζας υπάρχουν εξέλιξεις? Δεν αφορά την έκθεση αυτό, νομίζω. Πιστεύετε θα αλλάξει κάτι
στην έκθεση της Αθήνας, από τα δεδομένα και από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γουνοπία, ο κλάδος της γούνας, πιστεύετε, ευελπιστείτε κάτι διαφορετικό? Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Πρέπει συνέχεια να υπάρχει δράση. Αυτός που δεν δημιουργεί θα μείνει πίσω και θα σβήσει. Και άμα δεν παρουσιάζεσαι οπουδήποτε, δεν θα υπάρχει μέλλον για σένα σαν επιχείρηση. Γι' αυτό και όλοι μας που συμμετέχουμε στην έκθεση και κάποια τελευταία στιγμή που έχουν προσθεθεί, το έχουν καταλάβει αυτό. Και άμα δεν δημιουργείς κάτι καινούριο και δεν προσπαθείς να το προωθήσεις, θα μείνεις πολύ πίσω και οι πελάτες θα σε ξεχάσουν. Αποδεικνύεται ότι το ότι έχει εξαντληθεί η διαθεσιμότητα των δωματίων στο Sofitel, το ξενοδοχείο του αεροδρομίου, έχει να κάνει με κλείσιμο δωματίων από επισκέπτες της έκθεσης. Ότι δεν υπάρχουν δωμάτια. Εγώ προσωπικά πήγα να κλείσω ένα εξτρά δωμάτιο για το προσωπικό μου προχθές και δεν μπορούσα. Αλλά και με άλλους συναδέλφους που έχω μιλήσει, που ψάχνονται, δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Επίσης, κάνουμε και ένα καινούριο, μια τελευταία δράση, να φέρουμε άτομα από την Καστοριά, μαθητές της Γούνας και νέα άτομα που ασχολούνται με το κλάδο, να έχουν μια ευκαιρία να δουν την έκθεση. Και επίσης, εκεί είχαμε δυσκολία να βρούμε δωμάτια για αυτά τα άτομα. Ουσιαστικά, δηλαδή, μας λέτε ότι θα είναι τόσο μεγάλη η επισκεψιμότητα, που έχουμε ακόμη και προβλήματα στις κρατήσεις των ξενοδοχείων, στα δωμάτια. Έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Αυτό. Ναι, θα υπάρξει ρεκόρ επισκεψιμότητας στην Αθήνα και δεν υπάρχει ούτε ένα δωμάτιο αυτή τη στιγμή το οποίο να είναι κοντά στο αεροδρόμιο, γιατί η Αθήνα, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά αυτοί που θέλουν να μείνουν πολύ κοντά στην έκθεση δεν μπορούν να βρουν αυτή τη στιγμή δωμάτιο εκεί. Στην Αθήνα, εν γέννη, μπορούν να βρουν. Αλλά σίγουρα, και αυτό είναι γεγονός, ότι θα έχουμε ρεκόρ επισκεψιμότητας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχετε αιτήσεις και από Ρώσους οι οποίοι δεν έχουν προσκληθεί από εσάς και πληρωθεί από εσάς για να μείνουν, να διαμείνουν και να ταξιδέψουν? Ναι, φυσικά. Έρχονται και μόνοι τους άνθρωποι. Δεν μπαίνουν όλοι στο γκρουπ. Κάποιους δεν τους βολεύει, κάποιους δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε πια γιατί δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα να καλύψουμε όλους και έρχονται από μόνοι τους άνθρωποι. Μήπως όμως κάποιοι από αυτούς που εσείς πληρώνετε, τα έξοδα των οποίων πληρώνετε εσείς, είναι τουρίστες, τους αρέσει, γιατί ακούγεται πολύ αυτό, ότι έρχονται για την Αθήνα, για την Ακρόπολη, για τον ήλιο κτλ. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, υπάρχει ένα Facebook? Έχουμε 5 χρόνια εμπειρία, και εδώ τώρα ο έκτος χρόνος εμπειρία, με τον κόσμο που έρχεται. Έχουμε μια μεγάλη βάση δεδομένων, τη χρησιμοποιούμε αυτή και ελέγξαμε το κάθε πελάτη που έρχεται. Και δεν μπορείς να το φτάσεις στο μηδέν, αλλά πιστεύω ότι κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά στο φίλτρο. Να φιλτράρουμε τους τουρίστες. Εκτός από αυτό όμως θα μπορούμε να αναλογιστούμε ότι κάποιος ο οποίος μένει εκτός Μόσχας δεν μπορεί να κάνει ένα ταξίδι 15 ώρες για να έρθει για 2 μέρες μέχρι την Αθήνα. Να κάνει τι? Δηλαδή, εντάξει, okay, το λέμε τουρίστες, εύκολα, όμορφα, ωραία. Κανένας δεν ξεβολεύεται όμως από τη θέση του, αφήνει τη δουλειά του για να κάνει 18 ώρες ένα ταξίδι για να πάει πού, να κάνει τουρισμό. Δεν νομίζω ότι θα έρθουν για τουρισμό οι άνθρωποι, θα έρθουν για να κάνουν δουλειές. Είναι συνήθες φαινόμενο και πάλι σε εκθέσεις να πληρώνουν τους πελάτες να έρθουν για να ψηφίσουν, ή είναι πρότυπο δικό μας? Δεν είναι πρότυπο και δεν είναι πρότυπο στο δικό μας το επάγγελμα. Κοιτάξτε πολύ καλά τι γίνεται με τους γιατρούς και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Φαρμακευτικές εταιρείες δεν πληρώνουν όλους τους γιατρούς να πηγαίνουν στις δικές τους εκδηλώσεις. Είναι ένας τρόπος. Αυτό που κάνουμε εμείς. Για το επάγγελμα της Γούνας. Ναι, για το επάγγελμα της Γούνας δεν είναι. Και νομίζω ότι μπορούν να τα παντρέψουν. Και είναι ένας τρόπος πρόθεσης που πιστεύουμε ότι υπάρχει ανταπόδοση. Εμείς αυτό πιστεύουμε. Με αυτόν τον τρόπο πόσοι θα έρθουν? Πόσα δωμάτια έχετε κλείσει εσείς, ας πούμε, στα ξενοδοχεία? Το νούμερο είναι αφού τελειώσει η έκθεση. Θα το δημοσιεύσουμε. Αλλά ότι είναι παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια είναι σίγουρο. Εκτός από τη Ρωσία και την Ουκρανία, από ποιες άλλες χώρες περιμένετε επισκέπτες? Από το Καζακστάν, από την Αμερική, είπαμε, από την Κορέα. Από την Κορέα, από την Ιαπωνία, από την Κίνα. Ισλανδία, Ελβετία. Ευρώπη γενικότερα. Τουρκία. Και από την Ελλάδα περιμένουμε αρκετούς επισκέπτες με την εκδήλωση που είχαμε κάνει κατά τη διάρκεια της Φέμινα.
δημιουργήθηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον, οπότε περιμένουμε και από Έλληνες επισκέπτες. Ξέρω είναι μικρή αγορά, αλλά είναι κάτι θετικό για μας και την πρόθεση της ελληνικής γουνοπίας στους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Γιατί είναι όλα έτοιμα τις 31 του μηνός, έτσι, 31 του μηνός ανήκει. Βεβαίως. Ναι. Μια και αναφερθήκατε στο θέμα των ουρανών επισκεπτών, και επειδή ξέρουμε ότι αυτή η αγορά έχει σημειώσει μια τεράστια κάμψη το προηγούμενο διάστημα, δείχνει κάτι αυτή η ανάκαμψη ότι μπορούμε πλέον να υπολογίζουμε ξανά στην Ουκρανία σαν από μία από τις κύριες αγορές μας? Κοιτάξτε, οι Ουκρανοί έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Το γνωρίζουμε όλοι. Είχαν πόλεμο οι άνθρωποι, εξαφανίστηκαν από την αγορά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Αυτό όμως δεν λέει ότι σταμάτησαν να γίνονται δουλειές στην Ουκρανία. Είχαν τα προβλήματά τους. Προφανώς τα αποθέματά τους σε έτοιμο προϊόν έχουν πέσει και θέλουν να ξαναφρεσκάρουν αφού οι τιμές είναι ανταγωνιστικές, να φρεσκάρουν τα μαγαζιά τους και να ξαναμπούν μέσα στη δουλειά με τις καινούργιες τιμές. Έχουμε και την ένδειξη από την Ιταλία ότι ήταν σοβαροί πελάτες οι Ουκρανοί στην Ιταλία, δηλαδή είχαν ισχυρή παρουσία και ισχυρή δύναμη, δηλαδή δεν ήταν μόνο στην παρουσία, ήταν και στις αγορές που κάνουν στην Ιταλία. Υπάρχει όμως και η εθνικιστική αντιπαράθεση με τους Ρώσους. Γι' αυτό τους έχουμε βάλει και σε χωριστά ξενοδοχεία. Το προβλέψατε. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα νομίζω μεταξύ τους. Πώς απαντάτε σε διάφορες φήμες ότι η έκθεση, είχαν κυκλοφορήσει τις φήμες και τις έχω ακούσει προσωπικά, ότι η έκθεση αυτή δεν θα γίνονταν φέτος ή ότι δεν θα γίνει του χρόνου? Πώς απαντάτε σε αυτές τις φήμες? Κοιτάξτε να δείτε, σε κακεντρεχείς και κακόβουλες επιθέσεις δεν θα σηκώσουμε το γάντι να απαντήσουμε. Η έκθεση θα γίνει επιτυχημένα και αυτό νομίζω ότι σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Και κάθε φορά που σε κάποιους δεν θα αρέσει, θα βγαίνουν να λένε ότι η έκθεση στην Αθήνα δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μια εδρωμένη έκθεση με 4 δημοπρατήρια. Σας το ξανασημειώνω αυτό, γιατί και οι 4 μεγάλοι και διεθνείς οίκοι μας στηρίζουν με την περισσότερη δύναμη από ό,τι στηρίζουν άλλες εκθέσεις. Αυτό νομίζω είναι η υπογραφή ότι η Αθήνα είναι το πιο σημαντικό event που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η οικονομική διαχείριση του ΣΕΚ μας επέτρεψε ακόμα και στις δύσκολες εποχές να είμαστε σε θέση να μετακινήσουμε αυτό το τεράστιο αριθμό επισκεπτών με δικά μας έξοδα. Άψογη φιλοξενία, με πεντάστερα ξενοδοχεία, ασφαλές μετακίνηση, με επίσημες πτήσεις και δωρεάν μετακίνηση από ξενοδοχεία σε εκθετήριο, γκαλά κτλ.